είναι καλοί άνθρωποι. Είναι καλοί άνθρωποι. Μετά μπήκε λέει ο Ατρόμητος. Πήγε κερδίσει και έγινε ο Χαμούλης. Τερματοφύλακες, center back. Άκουσέ με. Αυτό λοιπόν το όνειρο εξηγείται ότι με την Ελένη τη Γελαλή μου αρέσει τόσο πολύ η συνεργασία. Ναι. Έτσι λέει η εξήγηση. Ναι, ναι, ναι. Ότι σου αρέσει. Αν ξέρει από τη δουλειά σου, σου αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί και κάτι ερωτικό να έχει αποθυμένο, αλλά μπορεί και να είναι ότι η συνεργασία μαζί του αρέσει πάρα πολύ και θέλει να τρέξετε ένα project μαζί. Του έρωτα. Με τον συνεργάτη. Δεν είναι... Για να τρέξει project πρέπει να το δει τον άλλο γυμνό, να κάνει έρωτα. Πες, ξεκινάμε εμεί ένα project. Πρέπει να μαλαλάξει τον ύπνο. Στον ύπνο θα είναι. Λοιπόν, στον έντονο οργασμό που θα δεις στον ύπνο σου, πρέπει μόνο να το έχεις δει. Σου, οργασμό μόνο ή με τον άνθρωπό σου. Γιατί μπορεί αυτό που θα πεις να ισχύει για τους δύο. Γι' αυτό λέω. Αν τον έχεις δει μόνο στον οργασμό, μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Αυτό. Μόνο σου με παρέα, έχεις έναν οργασμό κάποια φορά στον ύπνο σου. Κάποια στιγμή σου έρχεται ένα οργασμό. Δεν πουθενά. Στον ύπνο. Εδώ σημαίνει, λέω, ότι είσαι πολύ καλά ψυχολογικά. Και... βέβαια, άμα βλέπεις ότι χαίρεσαι και στον ύπνο σου, καλά θα είσαι. Και στην υγεία σου είσαι πάρα πολύ καλά. Αυτό, γιατί ήθελα να κάνω κάτι γενικές, αλλά δόξα τω Θεώ. Όταν βλέπεις να κάνεις έρωτα με ένα φίλο σου... Ναι. Συγγνώμη, εννοείς εσύ Κατερίνα και βλέπεις έρωτα με ένα φίλο σου, δηλαδή με το φίλο σου τον Γρηγόρη. Βλέπω... με έχεις δει, πες αλήθεια. Πολλές φορές. Έλα, Κατερίνα, που μας έλεγες πριν. Μετά και κάτι καλοί άνθρωποι, α. Με ένα σημαίνιο κουβά και τους κάψανε. Ενόπλο πολυβόλο και ένα ντενεκέ. Εδώ λοιπόν, λέει ότι το φίλο αυτόν το θαυμάζεις. Να το. Και θέλεις κάποια στιγμή να του μοιάσεις. Α, να πεις ο μουσί. Χαμός θα γίνει. Και αν δεις να κάνεις έρωτα με τον πρώην ή την πρώην σου. Κακό αυτό. Τι είναι, ότι ετοιμάζεται ένα καινούριο project. Αυτό είναι κακό σίγουρα. Τι. Εδώ υπάρχει πρόβλημα με τον νυν. Περνάς δύσκολα με τον νυν και θες ένα... Χεράκια, γιατί τα κρατάς έτσι, παιδί. Γιατί στεναχωριέμαι όταν με τον νυν περνάς δύσκολα. Μήπως είδες κανένα πρώην. Και θες ένα πάγκιο κάπου, ένα λιμανάκι γνωστό, πάγκιο καθιερωμένο πάγκιο. Και να το ξέρεις. Το έχει πει ο Μπλόκος. Και το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει να στοχοποιούμε τα ερωτικά όνειρα. Δηλαδή μπορούμε άνετα να το πούμε και στη γυναίκα μας. Δεν είναι κάτι κακό. Αλλά παρεμπιπτόντως, ας πούμε ότι τα τέρια μας ξυπνάνε αύριο το πρωί και μας λένε ο καθένας ξεχωριστά που είναι ερωτικό όνειρο που έχουν δει με κάποιον, κάποια ή κάποιον που γνωρίζουν και μας το λένε. Έτσι, απλά για να τους πούμε την απάντηση που το παίξαμε θέμα, θα μας αρέσει. Εγώ θα στεναχωρηθώ, σου είπα. Απλά. Ή θα σπάσεις. Θα λυγίσω. Εγώ φοβάμαι ότι θα κάνω και χειρότερα πράγματα. Όχι, εγώ. Εγώ επηρεάζομαι από τα όνειρα. Αυτή τη σχολή. Σε επηρεάζουν πολύ. Ναι, αλλά τώρα δεν έδωσε ένα άλοθη για να μπορεί να σου πει κάποιο ένα όνειρο τέτοιο που είδε. Δεν θέλει. Δεν θέλει να ξυπνήσει πρωί να ξυπνήσει κάτι. Είδε το όνειρό μου να κάνω έρωτα. Θα τα σπάσει όλα. Τι θα κάνει, θα χαρεί. Θα τα σπάσει, ρε παιδιά. Υπάρχει. Ή θα πα και θα πει. Α, ετοιμάζει ένα καινούργιο project. Μην αγχώνεσαι. Ναι, εντάξει, αλλά γίνονται. Μέσα στη ζωή είναι κι αυτά. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντω με τα όνειρα επηρεάζομαι πολύ αρνητικά και δεν θέλω να μου λένε τέτοια πράγματα γιατί χαλάει το κέφι μου. Εμένα κανένα όνειρο δεν θέλω να μου λένε. Κανένα. Καλό, κακό δεν θέλω. Δηλαδή, πάει η Ναταλή να μου πει: είδα ένα όνειρο. Δεν θέλω να μου πει, αγάπη μου, κράτα το για σένα. Επηρεάζομαι. Δεν θέλω. Η Γελαλή που βλέπει κάθε μέρα και έρχεται μέσα. Πώς γίνεται, κανείς μας δεν βλέπει κάθε μέρα και αν βλέπουμε δεν θυμόμαστε. Στάθη, λέω αλήθεια. Κάθε μέρα έρχεται. Να συμφωνεί και ο Στάθης. Λέει, βλέπει, ναι, τι ναι. Βλέπει. Τι θεία. Πιάνει την Ανούλα και τη λέει: Ανούλα, Ανούλα, έλα. Να βρει ταξί, λέει, δεν θα σε πάρει μαζί τη στην επιστροφή. Α, έτσι για να επιβεβαιώσει. Τι μπούλινγκ τρώτε εδώ μέσα. Δεν πειράζει. Για να είστε ελεύθεροι, να λέτε αυτά που θέλετε. Αλίμονο. Τι αλήθειε μα. Και πιάνει την Ανούλα πάνω τη γραμματέα και τη λέει: Ανούλα, είδα ένα όνειρο χθες. Γρηγόρη, μπορεί να βγει λίγο έξω. Όπα, πετά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ένα κατάλληλα κάθε μέρα βλέπει ερωτικά όνειρα. Δεν πάμε καλά εδώ μέσα. Πιθανολογώ ότι με βγάζει γιατί δεν με ένα όνειρό τη ρελένη. Γι' αυτό με βγάζει να μην τα ακούσει. Πιθανολογώ ότι μάλλον αυτό θα συμβαίνει. Εννοείται. Και λογικό είναι να συμβαίνει. Λοιπόν. Πες ότι πας σε μια βίλα. Με έναν ξάδερφο, με ένα θείο. Τι λες, μωρέ. Τι λες, μωρέ. Και σου έχω βάλει μισό μόνο ποτηράκι. Πάς και το γλύψεις τόση ώρα. Σε πιάνει. Το πιπηλάω. Λοιπόν, θα περάσω οι διαφημίσεις. Θέλω να δώσω μερικά από τα δώρα μου από τους καφέντες Λουμίδη Παπαγάλο που πραγματικά πολύ στεναχωρηθήκαμε που έφτασε η ώρα να τους αποχαιρετήσουμε. Πραγματικά μοσχομύρισε το πλατό μας από ωραίο καφέ και εννοείται ότι έχουμε κρατήσει και τα μηχανάκια εδώ πέρα να πίνουμε καφέ κάθε μέρα. Να το. Άρε Λουμίδη, θα σε σκέφτομαι κάθε μέρα όσο θα σε πίνω. Λοιπόν, πριν περάσω στις διαφημίσεις, πολύ γρήγορα να πω. Αυτό είναι για το Θοδωρή, κράτησε το να το δώσουμε. Με λένε Κατερίνα Σικούδη και είμαι φοιτήτρια ιατρικής στη Μπρατισλάβα. Ωραία, ακούγεται. Και Βόρκ, χτυπάει η πόρτα για σένα, άκου το λίγο. Μπρατισλάβα λέω. Τη λένε Κατερίνα Σικούδη και όχι Στικούδη.
Κάθε πρωί πριν πάω στη σχολή ή στη βιβλιοθήκη, βλέπω την εκπομπή σου. Αν τυχόν δεν προλάβω, με το που γυρίζω σπίτι, τη βάζω και με βοηθάς να χαλαρώσω από την κουραστική μου μέρα. Έτσι λοιπόν και σήμερα είδα την εκπομπή σου και θέλω να σου πω πως πολύ ζήλεψα με τον Λουμιδάκο που θα στείλει στην Ιρλανδία. Καλά που έφυγε ο Λουμίδης, σε βλέπω να στέλνεις μέχρι και στην Αφρική, Λουμίδη. Λοιπόν. Έκανα like όπως και σε όλα τα δώρα σου. Μήπως είμαι κι εγώ η τυχερή, αλλά πού να προλάβω ανάμεσα στις πολλές χιλιάδες άλλες φίλες σου. Έτσι λοιπόν είπα κι εγώ να στο γράψω. Αν μπορείς να στείλεις και προς την Μπρατισλάβα τον υπέροχο ελληνικό καφέ Λουμίδη Παπαγάλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει η μυρωδιά αυτή του ελληνικού που θυμίζει γιαγιαδίστικο σπίτι, αλλά περισσότερο μου έχει λείψει η γεύση ενός πραγματικού καφέ. Εύχομαι ότι καλύτερο σε εσένα και την οικογένειά σου να σε γυρί και να μας κρατάς την τροφιά. Καλή σου μέρα, Κατερίνα Σικούδη. Σε φωνάζει. Μπράτισλάβα. Και ένα ακόμα, είμαστε ο Νίκος και η Σοφία και μένουμε Αθήνα. Είμαστε δύο νέοι επιστήμονες στον τομέα της μοριακής βιολογίας και γενετικής και κάνουμε διδακτορικό στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Σου στέλνουμε για να ζητήσουμε τους καφέντες Λουμίδη που αγαπάμε πολύ και θέλουμε να μας συντροφεύουν όλη μέρα στο εργαστήριο για να μας κρατάει ξύπνιους ερευνώντας το, τι λέει, το αχανές πεδίο του καρκίνου. Ευχαριστούμε πολύ και πάντα επιτυχίες. Νίκος και Σοφία, εννοείται βρε παιδιά. Και ξέρετε τι διαπίστωσα. Αυτό τώρα έχει να κάνει με το Λουμίδη, για να το πω. Ότι δεν υπάρχει ηλικία. Ναι. Με τον ελληνικό καφέ. Yeah. Αυτό να το λέμε, γιατί είχα την εικόνα ότι κυρίως από μια ηλικία και πάνω μάλλον θα πίνουν ελληνικό καφέ και ότι πιο νέοι, πιτσιρικάδες, θα πίνουν, ξέρω εγώ, καπουτσίνο, φρέντο, νες καφέ, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα γαλλικούς και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά βλέπω ότι ο ελληνικός καφές έχει μεγάλο πεδίο, ναι, και στις πολύ νεαρότερες ηλικίες. Γιατί εγώ έχω πάρει και πάρα πολλά άλλα email από φοιτητές. Φοιτητές τίγκα στον ελληνικό καφέ, όλοι μου ζητάγανε ελληνικό καφέ. Ναι, μωρέ, δεν είχα τόσο για να δώσω. Και θα κλείσω με τον πατέρα Κύρικο Κτενίδη, πρόεδρο του Ενωριακού Φιλοκτόχου Ταμείου του Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών στην περιοχή Βούλγαρη Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, σας αποστέλω αυτό το mail. Επειδή παρακολουθούμε την εκπομπή σας και γνωρίζετε τη διάθεσή σας για φιλανθρωπία στις δύσκολες μέρες που περνάμε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάθε Κυριακή στην Ενωρία μας προσφέρετε καφές και τα έσοδα πηγαίνουν όλα υπέρ των πτωχών. Θα παρακολούσαμε λοιπόν, αν και εφόσον αυτό είναι εφικτό, να κάνετε και σε εμάς μια χορηγία σε καφέ, ο οποίος αγοράζεται με ίδιους πόρους ή σε οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε κάθε καλό σε εσάς και στους δικούς ανθρώπους. Με εκτίμηση, πατέρας Κύρικος Κτενίδης, πρόεδρος Ενωριακού Φιλόπτωχου Ταμείου και φυσικά θα στείλουμε. Λοιπόν, προς το παρόν αυτά και ό,τι άλλο χρωστάω από Λουμίδη θα σας το δώσω. Διαφημίσεις.